Το πυκνό σκοτάδι και οι άσχημες καιρικές συνθήκες φαίνεται πως είναι οι παράγοντες που συνέτειναν στην πτώση του γιοταχή στο λιμάνι της Πάτρας, όπου εγκλωβίστηκαν και πέθαναν 3 νέα παιδιά, 2 πατρινοί και 1 κοπέλα από την Καλαμάτα. Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως ο οδηγός του οχήματος είχε σταθμεύσει δεξιά στο μόλο. Κινήθηκε προς την έξοδο του λιμανιού, δηλαδή προς την Οδογούναρη. Στο ύψος των κρατητηρίων του λιμεναρχείου βρέθηκε στο νερό χωρίς να στρίψει. Ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του και να οδήγησε το όχημα στη θάλασσα. Την ίδια ώρα το αλκοτέστ που έγινε στον οδηγό βγήκε αρνητικό, ωστόσο αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το θέμα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας. Εξετάζονται ποια μέτρα προστασίας μπορούν να ληφθούν στο συγκεκριμένο σημείο. Περίφραξη προσμεριάς της θάλασσας, όσο λειτουργεί η γραμμή, ας πούμε, Κεφαλονιάς, Πάτρας Κεφαλονιάς, Ιθάκης, σε αυτό το μέρος, ή που παρκάρουν, ας πούμε, μεγάλα πλοία ή κάποια πυροσβεστικά κτλ. Δεν μπορεί να γίνει. Εμείς λέμε ότι αυτός ο χώρος δεν είναι για αυτές τις δουλειές και γι' αυτό και για το συγκεκριμένο οχηματαγωγό και για τα άλλα καλούμε να πάνε από την άλλη μεριά, στη μεριά δηλαδή βορείως της Αγίου Νικολάου. Πέραν αυτού, αυτό το οποίο σχεδιάζουμε άμεσα και θα γίνει είναι να αποκλειστεί αυτή η μεγάλη μάζα αυτοκινήτων που παρκάρουν στον χώρο. Θα αποκλειστεί δηλαδή ο χώρος για παρκάρισμα όπως είναι τώρα, παρόλο ότι απαγορεύεται και δεν τηρείται αυτό το πράγμα, ειδικά στο μόλο της Αγίου Νικολάου και στους γύρω περιοχές, έχει σήματα που απαγορεύεται.